Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα μεταφερθούμε τώρα στον ακριτικό Εύρο, εκεί όπου υπάρχει πρωτογενής τομέας και υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά προσπαθούν για το καλύτερο. Θα συνομιλήσουμε με ένα κάτοικο της Νέας Βίσας Εύρου και αγρότη βέβαια, ένα παλικάρι, τον Νίκο Χαρχαλή. Σωστά? Χαρχάλη. Χαρχάλη. Μα λέω να μου βάζετε τίτλους στα επίθετα, εκεί επιμένουν αυτοί να μου τα γράφουν κεφαλαία. Ναι. Νίκος Χαρχάλης. Νίκος Χαρχάλης. Νίκο, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα μου λοιπόν. Καλησπέρα από την όμορφη Νέα Βίσα. Την ακριτική δίπλα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Λοιπόν, άκου τώρα, Νίκο, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Και εσύ να φανταστώ. Εννοείται αυτό, εννοείται. Εγώ κάνω την αρχή. Λοιπόν, Νίκο, πριν είμαστε, πάμε. Εξάλλου είμαστε και συνονόματοι. Και συνονόματοι και πάνω κάτω ίδια ηλικία. Πόσο είσαι? 28 είμαι εσύ. Και εγώ εκεί, 29-30. Λοιπόν. Μπράβο, Νίκο. Έλα να σου. 34. Λοιπόν, έλα να σου πω, Νίκο. Πριν πάμε στα του πρωτογενή τομέα, τώρα να μου πεις πώς πάνε τα πράγματα εκεί με την αγροτιά, θέλω λίγο να μου πεις το κλίμα εκεί στον ακριτικό Εύρο, πώς είναι? Το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαλαρό, θα έλεγα. Οι μετανάστες έχουν μειωθεί. Ναι. Λόγω βέβαια και της συνοριακής φύλαξης κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους τα παιδιά. Τώρα και οι επιπρόσθετοι που προσθέθηκαν, 400 άτομα. Ναι. Οπότε όλα καλά, όλα υπό έλεγχο. Και εμείς οι κάτοικοι λίγο εδώ βοηθάμε, πιάνουμε κανέναν Πακιστανό έτσι για τη βοήθεια. Έλα να σου πω τώρα, το κλίμα γενικά πανελλαδικά έτσι υπάρχει ένας προβληματισμός. Βλέπουμε και τη συγκυρία που είναι ιδιαίτερη με τις προκλήσεις των Τούρκων. Και τα ακριτικά σημεία της χώρας μας βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο και στο επίκεντρο αναφορών, προκλήσεων από τη γειτονική χώρα. Ένας Έλληνας, ένα νέο παιδί, εκεί στον Εύρο, πώς νιώθει? Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, συγκεκριμένα για μένα θα μιλήσω, δεν φοβάμαι κάτι. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου, δηλαδή έχει τύχει να πάω το βράδυ να ποτίσω στο χωράφι μου. Ναι. Και να δω ομάδα μεταναστών να βγαίνει μέσα από το χωράφι μου τρέχοντας. Οπότε εγώ είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά βέβαια υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο των κατοίκων εκεί της περιοχής, έτσι δεν είναι? Γιατί και οι μετανάστες, Νίκο, είναι άνθρωποι. Ακολουθούν. Ναι, θα συμφωνήσουμε, βέβαια. Και εκεί έχετε δείξει την ανθρωπιά σας και τη μεγάλη σας αγκαλιά σε πολλές περιπτώσεις. Ισχύει, ναι. Μπράβο. Ήθελα να προσθέσω κάτι για τον Τούρκο πρόεδρο που είπατε. Εδώ στο χωριό μας έχει στηθεί ένας σταυρός. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, που έχει γίνει έξαλλος ο Τούρκος πρόεδρος. Εντάξει, γενικά τώρα αυτοί ψάχνουν εκεί, ψάχνουν αφορμή. Ναι, ψάχνουν γενικότερα αφορμές, ναι, να σηκώνουν τους τόνους. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρωτογενή τομέα. Νίκο, ναι. Εκεί τι παράγεται, η παραγωγή? Λοιπόν, το χωριό μου βασικά η Νέα Βίσα Εύρου. Ναι. Είναι φημισμένο σε όλο τον κόσμο. Για τα σκόρδα Νέας Βίσας. Ναι. Συγκεκριμένα. Τροφοδοτούμε όλο το Πανελλήνιο και σε διάφορες χώρες του κόσμου με τα σκόρδα μας, τα οποία παράγουμε με πολύ μεράκι, με πολύ κόπο, με πολύ ρίσκο, γιατί ρισκάρουμε αρκετά χρήματα έτσι ώστε να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί το σκόρδο όπως πρέπει. Ναι. Οπότε εντάξει, νομίζω σας κάλυψαν τα λεγόμενά μου. Αναφορικά τώρα με τα προβλήματα που έχετε εκεί στον Εύρο, ο καιρός σας τα χάλασε καθόλου τώρα? Συγκεκριμένα τώρα όχι, απλά στην εξαγωγή του σκόρδου που είναι μέσα Ιουνίου, 10 με 15 Ιουνίου, είχαμε πολλά θέματα με τις βροχές, με αποτέλεσμα να έχουμε όλη η παραγωγή πάρα πολύ ζημιά. Το οποίο βέβαια δεν εκτιμήθηκε από τον ΕΛΓΑ, θα έλεγα. Μάλιστα. Να το τονίσω αυτό, ναι. Νίκο, στείλε ένα μήνυμα εδώ στους συναδέλφους σου, τους αγρότες της Κρήτης. Ξέρεις, οι δεσμοί ανάμεσα σε Εύρου και Κρήτη, γενικά με Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, είναι έντονοι. Είμαστε στα δύο άκρα. Το ένα είστε εσείς, το άλλο είμαστε εμείς. Με πολλά κοινά, βέβαια. Με πολλά κοινά. Με πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Στην προφορά μας εννοείται? Γενικά, στην ιδιοσυγκρασία, σε όλα. Θα συμφωνήσω, συνονόματε Νίκο. Έτσι, συνονόματε λοιπόν, Νίκο. Ναι, θέλω να δώσω μία συμβουλή σε όλους τους νέους, όχι μόνο στην Κρήτη και στον Εύρο, να προσπαθούν να είναι αυθεντικοί, ουσιαστικοί
Ναι. Και δημιουργική. Και δημιουργική. Δεν θα πω περισσότερα. Αυτά τα τρία νομίζω μας καλύπτουν. Μπράβο. Ενημέρωσες τώρα εκεί τον περίγυρό σου να παρακολουθήσουν σήμερα Crete TV. Ναι, βεβαίως. Έχω ενημέρωση εδώ. Όλα τα σπίτια είναι συνειδημένα στο Crete TV. Έτσι. Λοιπόν, Νικόλα, καλησπέρα. Καλό βράδυ, μάλλον. Καλό βράδυ. Έχει βραδιάσει. Έχει αλλάξει η ώρα τώρα. Πρόσκληση στην εκπομπή. Βέβαια, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Νικόλα.